Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Μητσοτάκη, όταν έχετε καταπιεί αμάσιτο όλο αυτό το νατοϊκό αφήγημα αναθεώρησης της ιστορίας, φτάνοντας στο σημείο να αποσιωπάτε εντελώς εδώ μέσα και τα εγκλήματα στην Κύπρο και στη Γιουγκοσλαβία, δεν περιμέναμε τίποτα άλλο από εσάς εκτός από παραχάραξη και της ιστορίας βέβαια της στέγος Σοβιετικής Ένωσης. Πάντως, χωρίς να το καταλάβετε, επιβεβαιώσατε αυτό που είπα, ότι ουκρανικός και ρώσικος λαός έδωσαν μαζί πολλές μάχες και έζησαν μαζί πολλά χρόνια αδερφωμένοι. Και για να οικοδομήσουν τη νέα κοινωνία και για να αποκρούσουν αρχικά την ιμπεριαλιστική επέμβαση το 2019, στην οποία πήρε μέρος και η Ελλάδα, που ήθελε να τους ανατρέψει τότε, μαζί με όλη τη Δύση. Το 1919, ναι. Πότε είπα? Α, εντάξει. Θα διορθωθεί στα πρακτικά. Και για να γλιτώσουν το βιός τους από τους πλούσιους που κατέστρεφαν τα τρόφιμα, την αγροτική παραγωγή, γιατί ακριβώς δεν ήθελαν να κάνουν κουμάντο στα χωράφια τους άλλοι, αλλά οι ίδιοι οι αγρότες. Αυτός είναι και ο μύθος του λιμού, άλλωστε, που ξεφουρνίζεται αναφερόμενοι στο 1933. Αλλά έστω, ας πούμε κι αν είναι τα μισά από αυτά που λέτε ή και όλα ακόμα, χάρη τη συζήτηση εδώ μέσα, να έχουν κάποια δόση αληθείας για εκείνο το χρόνο, για εκείνη τη χρονιά. Μετά πάλι, 60 χρόνια μετά, ξανάζησαν αδερφωμένοι, αντιμετώπισαν μαζί τον ναζισμό, φασισμό, μεγάλες επιθέσεις, παρήγαν στάρι, τρόφιμα, τα ξέρετε πολύ καλά, και έζησαν όλοι οι λαοί της περιοχής από την παραγωγή αυτή. Βέβαια, τα παπαγαλάκια της Αμερικάνικης πρεσβείας, των λοιπόν πρεσβειών, δεν αναφέρομαι φυσικά εδώ μέσα, αναφέρομαι σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, μαζί με διάφορους ινστρούκτορες κυβερνητικούς, το έχουν παρακάνει αυτές τις μέρες τις τελευταίες. Δεν τους νοιάζει καθόλου αν εκτίθενται, αρκεί να βγάλουν την αντικουκουέ χολή τους. Και γίνεται όλες τις μέρες. Για παράδειγμα, την ώρα που η μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ την περασμένη Παρασκευή, 7.000 άτομα έδινε η αστυνομία, πάνω από 10.000 ήταν, δεν τα μετρήσαμε τώρα ακριβώς στην πραγματικότητα, βρίσκονταν έξω από τη ρώσικη πρεσβεία και γινόντουσαν οι ομιλίες και οι δηλώσεις ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας, του Πούτιν στην Ουκρανία. Αυτοί καλούσαν το κουκουέ από τα κανάλια να σταματήσει να βλέπει παντού το ΝΑΤΟ και να καταδικάσει τη ρώσικη εισβολή. Ούτε διάβασαν τις ανακοινώσεις του ΚΚΕ, ούτε άκουσαν τις τοποθετήσεις μας, τίποτε. Αλλά κι αν δεν τα ήξεραν όλα αυτά, δεν ξέρουν ότι το ΚΚΕ διαδηλώνει και θα διαδηλώνει και έξω από τη ρώσικη πρεσβεία, θα διαδηλώνει και έξω από την αμερικάνικη πρεσβεία και από όποια άλλη πρεσβεία ή οργανισμό ανήκει σε κάποιο στρατόπεδο ληστών. Γιατί το κεντρικό σύνθημα του ΚΚΕ είναι «Δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών, μόνη μας ελπίδα η πάλη των λαών». Ενώ το δικό σας σύνθημα μάλλον είναι «Εμείς διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών, μόνη ελπίδα, ο πόλεμος των Ευρωατλαντικών». Όταν ξεμπροστιάστηκαν από αυτές τις ανοησίες, στη συνέχεια, όσοι παρακολουθήσατε, το γύρισαν λέγοντας ότι το ΚΚΕ δεν καταδικάζει επί της ουσίας τη ρώσικη επίθεση, αφού όταν το κάνει την παρουσιάζει σαν αποτέλεσμα και της πολιτικής του ΝΑΤΟ. Βγάζουν σπηλιά επειδή το ΚΚΕ λέει στον ελληνικό λαό να μην διαλέξει ιμπεριαλιστικό πόλο, να χαράξει τη δική του αυτοτελή ανεξάρτητη γραμμή ενάντια σε όλους αυτούς που συμμετέχουν στους ανταγωνισμούς και στους πολέμους. Τους ενοχλεί που μόνο το ΚΚΕ αποκαλύπτει όλα τα επεισόδια του σύριαλ που λέγεται ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, δείχνοντας ότι η σημερινή τραγική εξέλιξη δεν έπεσε από τον ουρανό, αλλά είναι και συνέπεια της καύσιμης ύλης που συσσωρεύεται χρόνια τώρα. Προπάντων, δεν μπορούν να χωνέψουν ότι το ΚΚΕ τους γκρεμίζει όλα τα άλοθη
με τα οποία προσπαθούν να δικαιολογήσουν στο λαό μας ότι είναι δήθεν αναγκαία και συμφέρουσα η πολεμική εμπλοκή της Ελλάδας. Να κρύψουν ότι αυτή γίνεται για άλλα συμφέροντα της άρχουσας τάξης, άλλων, ενώ οδηγεί το λαό σε επικίνδυνα μονοπάτια να παλέψει κάτω από ξένες σημαίες. Ξαναλέμε, είναι πρόκληση για το λαό μας το παραμύθι ότι η μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στα ανατοϊκά σχέδια τη θωρακίζει απέναντι στην επιθετικότητα της Τουρκίας. Κάνουν πως δεν ξέρουν ότι είναι τα σχέδια περί της διασφάλισης ανατοϊκής συνοχής, αυτά που βάζουν ιδέες και για τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της Τουρκίας, όπως έχει αποδειχθεί ιστορικά, με την κατοχή της Κύπρου με τις πλάτες τους, μέχρι το γκριζάρισμα του Αιγαίου, με τα Ήμια, με τις συμφωνίες που ακολούθησαν. Η πείρα δείχνει ότι όσο ανέβαινε και αναβαθμιζόταν η Ελλάδα στα αμερικάνικα, στα ανατοϊκά σχέδια, τόσο ανέβαιναν και οι τουρκικές διεκδικήσεις, φτάνοντας μέχρι να αμφισβητεί την κυριαρχία νησιών του Αιγαίου, εκεί όπου και το ΝΑΤΟ ως γνωστόν δεν αναγνωρίζει σύνορα, αφού τα θεωρεί κοινό νατοϊκό έδαφος, λέει. Η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία πυροδοτεί επικίνδυνες εξελίξεις για τους λαούς της Ευρώπης, για όλο τον κόσμο, μετά τη ρώσικη εισβολή, καθώς ο ανταγωνισμός, ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός, εισέρχεται σε νέα φάση. Το ΝΑΤΟ αναπτύσσει για πρώτη φορά δύναμη ταχείας αντίδρασης στην Ανατολική Ευρώπη και συγκεντρώνει ακόμα περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ σχεδιάζει να φέρει κοντά του χώρες όπως η Μολδαβία, η Γεωργία, η Βοσνία, η Ερζεγοβίνη, η Φιλανδία και η Σουηδία. Και εδώ πρέπει να έχουμε υπόψη ότι σε Μολδαβία και Γεωργία υπάρχουν εδάφη που έχουν αποσχιστεί με τη στήριξη της Μόσχας, όπου υπάρχουν ισχυρές ρώσικες στρατιωτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή. Η Φιλανδία και η Σουηδία περιλαμβάνονται στις κόκκινες γραμμές της Μόσχας σχετικά με τις κινήσεις παραπέρα διεύρυνσης του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα η Γερμανία ανακοίνωσε ότι προχωρά σε άνευ προηγουμένου χρηματοδότηση και εξυγχρονισμό των ενόπλων της δυνάμεων. Ο Πούτιν την ίδια στιγμή διέταξε τις πυρηνικές δυνάμεις αποτροπής της χώρας του να βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς πολεμικής ετοιμότητας. Ενώ ο Λευκορώσος Λουκασένκο είπε πως θα ζητήσει από τη Ρωσία να της επιτρέψει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, αν οι ΗΠΑ αναπτύξουν τέτοια όπλα σε Πολωνία και Λιθουανία. Είναι ο ίδιος που δήλωσε ότι η πολιτική των κυρώσεων στοχεύει στην εξάλληψη της Ρωσίας ως ανταγωνιστή και οδηγεί σε ένα άλλο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν μας διαφεύγει ότι ένα από τα επιχειρήματα επίσης της ρώσικης πλευράς για την εισβολή στην Ουκρανία, που μπορεί επίσης κάποια τέτοια επιχειρήματα ακόμα να συμπαρασύρουν αγνούς, έντιμους ανθρώπους, είναι η ύπαρξη και η δράση ναζιστικών ακροδεξιών ομάδων που συνδέονται με την κυβέρνηση της Ουκρανίας και το Ουκρανικό κράτος. Προφανώς, η επίκληση του αντιφασισμού από τη σημερινή καπιταλιστική Ρωσία, προκειμένου να προωθήσει τα γεωπολιτικά δικά της σχέδια στην περιοχή, είναι προσχηματική, αφού στοχεύει στα έντονα αντιφασιστικά αισθήματα των Ρώσων και όλων των άλλων λαών που πλήρωσαν με εκατομμύρια νεκρών στην πάλη ενάντια στο φασισμό-ναζισμό. Όπως δεν μας διαφεύγει και το γεγονός ότι η ίδια η Ρωσία σήμερα πρωτοστατεί στον αντικομουνισμό, διατηρεί σχέσεις με ακροδεξιά μορφώματα και σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας. Ωστόσο, η προσπάθεια που γίνεται από αρκετούς εδώ στην Ελλάδα να υποστηρίξουν ότι δράση και ύπαρξη ακροδεξιών φασιστικών ομάδων υπό την καθοδήγηση μάλιστα των Ευρωατλαντικών δεν υπάρχει ή ότι είναι μύθος που δημιουργήθηκε μόνο από τη ρώσικη προπαγάνδα, δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα και θολώνει τη μνήμη των γεγονότων που ζήσαμε το 2014 με το περίφημο Ευρωμεϊντάν. Φασιστικές και ακροδεξιές ομάδες υπήρχαν στην Ουκρανία και υπάρχουν από το 1922 ακόμα και σε συνέχεια την περίοδο της χιτλερικής κατοχής συνεργάστηκαν με τους χιτλερικούς, οι συμμορίες τους ήταν υπεύθυνες για τις φρικιαστικές διώξεις τους χιλιάδες θανάτους κομμουνιστών της Ουκρανίας, Εβραίων και Πολωνών.
Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου συνέχισαν τη φασιστική τους δράση, πλέον όμως με τη στήριξη των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών και την Αμερικάνικη CIA. Στην πλατεία Μεϊντάν το 2014 στην έδρασαν για την ανατροπή του εκλεγμένου τότε Προέδρου της Ουκρανίας. Άσκησαν πογκρόμ βίας, τρομοκρατίας, δολοφονικών επιθέσεων κατά πολιτών που δεν συμφωνούσαν με την ατοποίηση της Ουκρανίας. Δικό τους έργο είναι η εισφαγή 100 ανθρώπων το Μάη του 2014 στη λεγόμενη γνωστή διεθνώς και στη χώρα μας σφαγή της Οδυσσού. Δεν σας είδαμε τότε, κύριε Μητσοτάκη, να θυμηθείτε τους Έλληνες ομογενείς, την Οδυσσό, τη φιλική εταιρεία και την Επανάσταση του 1821. Δικό τους είναι το τάγμα Αζόφ που καμαρώνει με τα σύμβολα των SS και είχαν συνεργασία εδώ, όπως ξέρετε όλοι σας, με την εγκληματική Χρυσή Αυγή. Η ομάδα αυτή πρωτοστατήκε σήμερα μέσα από τον κρατικό μηχανισμό του Ζελένσκι στις επιθέσεις κατά ρωσόφωνων και άλλων. Σήμερα το τάγμα αυτό συμμετέχει στις σφοδρές μάχες με τις ρωσόφωνες πολιτοφυλακές. Να σας πούν οι Έλληνες ομογενείς, κύριε Δένδια, της Ανατολικής Ουκρανίας, για τους οποίους κόπτεστε, ποιος είναι ο ρόλος και τι κάνουν αυτά τα φασιστικά καθάρματα και σε βάρος της ελληνικής ομογένειας. Ιδιαίτερα περισσότερο όσοι είναι ρωσόφιλοι από αυτούς, που δεν είναι βέβαια, όπως ξέρετε, και λίγοι. Συνεπώς, είναι υποκρισία όσων κάνουν πως δεν ξέρουν, μόνο και μόνο για να υπηρετούν την πολεμική προπαγάνδα υπέρ του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, δεν ξεχνάμε ότι με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν νομιμοποιηθεί και δικαιωθεί ιστορικά όλοι αυτοί που πολέμησαν στο πλευρό των Ναζί στις χώρες της Βαλτικής και σε άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Οι διάφοροι απόγονοι των ταγμάτων θανάτου των SS κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενώ οι κομμουνιστές και άλλοι αντιφασίστες στην Ουκρανία διώκονται. Και μια και μίλησαν για πολεμική προπαγάνδα. Θα μου πείτε, σε κάθε πόλεμο έτσι γίνεται. Δυστυχώς όμως, επειδή έτσι γίνεται, ο κόσμος πρέπει να ξέρει την αλήθεια και τα ψέματα που του σερβίρουν. Γιατί και τα περισσότερα ελληνικά μέσα έχουν ενταχθεί ενεργά στον πόλεμο αυτό, αναπαράγοντας όλη την προπαγάνδα που εκπορεύεται από το ΝΑΤΟ και την Ουκρανική πλευρά κυρίως. Δεν είναι τυχαία επιλογή. Στόχος είναι να φτιαχτεί κλίμα που να στηρίζει την επιλογή της κυβέρνησης για ενεργό εμπλοκή με την πλευρά ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οξυμένη αυτή αντιπαράθεση και στον πόλεμο με τη Ρωσία. Και μην κάνετε πως δεν τα ξέρετε, άσχετα να τα λέτε. Έχουν δημοσιευτεί και στο Ριζοσπάστη και σε άλλα έγκυρα φύλλα, εφημερίδες και στην Ελλάδα και έξω. Ξέρετε, για παράδειγμα, ότι πολλά πλάνα που δείχνουν πλευρές της στρατιωτικής σύγκρουσης στην Ουκρανία αποδείχτηκε ότι ήταν πλάνα από βιντεοπαιγνίδι. Τα βίντεο αυτά χρησιμοποιήθηκαν και από Ρώσους και από Ουκρανούς. Αυτό μάλιστα που έγινε πριν τρεις μέρες viral, που έδειχνε στρατιωτικό αεροπλάνο να βομβαρδίζει και να αποφεύγει τα πυρά, αποδείχτηκε ότι ήταν από παιγνίδι στρατιωτικής προσομοίωσης, Άρμα 3 λέγεται. Πλάνα που προβλήθηκαν σε κεντρικό δελτίο του Sky πριν μέρες δεν έχουν σχέση με την Ουκρανία. Όπως καταγγέλθηκε στο βίντεο και αποδείχτηκε, διαδραματίζονταν σκηνές από παλιό ατύχημα που είχε γίνει στον αστικό σιδηρόδρομο της Ρώμης το 2018, στις κυλιόμενες σκάλες του σταθμού του μετρό με οπαδούς της ΤΣΣΚΑ Μόσχας που πήγαιναν να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικό αγώνα. Εμφανίστηκαν βίντεο και φωτογραφίες που έδειχναν ουκρανικά στρατεύματα με θάρρος και αντοχή να αντιμετωπίζουν Ρώσους που επιτίθενται σε στρατιωτική βάση. Στην πραγματικότητα, το βίντεο αυτό τραβήχθηκε το 2014 κατά την προσάρτηση της Κρυμαίας και γυρίστηκε στην αεροπορική βάση Μπελμπέκ κοντά στη Σεβαστούπολη. Το ίδιο πλάνο είχε μεταδοθεί τότε από την τουρκική τηλεόραση και από τον BBC. Αν τα λέμε αυτά, είναι γιατί ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να πέσει στη λούμπα καμιάς πολεμικής προπαγάνδας, καμιάς πλευράς. Γιατί απλά υπάρχει ο πόλεμος της προπαγάνδας και υπάρχει και η προπαγάνδα του πολέμου. Και δεν είναι μόνο η προπαγάνδα, εδώ φτάσατε τώρα στο απίστευτο σημείο, καταγγέλθηκε από άλλους εδώ μέσα συναδέλφους, γελιότητας. Η υπουργός σας, η κυρία Μενδώνη, να ακυρώσει τη λίμνη των κύκνων του Τσαϊκόφσκι και τη συνεργασία με πολιτιστικούς ρώσικους ομίλους. Έλεος.
Έλεος. Αυτός ο παραλογισμός πρέπει να σταματήσει. Είναι και πατριωτικό και διεθνιστικό μας καθήκον να μην αφήσουμε να χρησιμοποιούνται ελληνικά εδάφη, υποδομές και μέσα ως στρατιωτικά πολεμικά προγεφυρώματα οποιουδήποτε. Ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα να λέει «Κάντε το όπως οι Ισπανοί». Να στείλετε, λέει, ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί τέτοια στείλαν μόνο οι Ισπανοί. Μάλλον δεν είναι καλά ενημερωμένος και πρέπει να τον ενημερώσετε, γιατί έφυγε τώρα, δεν είναι εδώ. Η Ισπανία έχει στείλει 784 στρατιώτες στην Ανατολική Ευρώπη. Στην Λετωνία έχει άρματα μάχης. Στρατιώτες, τεθωρακισμένα άρματα. Έστειλε επίσης 4 μαχητικά αεροσκάφη και φρεγάτες στη Μαύρη Θάλασσα. Και έχει ξεκινήσει αυτή η δουλειά και από την Κρυμαία και σταδιακά και τώρα. Ωραία ανθρωπιστική βοήθεια είναι αυτή. Αν εσείς έτσι αντιλαμβάνεστε, κύριε Τσίπρα, το «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», τότε τι να σας πούμε. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες μέσω πολεμικών αποστολών, δηλαδή αφού προτείνεται να το κάνουμε όπως η Ισπανία, και εμπλοκές εκτός συνόρων, πολεμικές εμπλοκές κατά άλλων λαών. Εμείς λέμε καθαρά ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας δεν έχουν καμιά δουλειά εκτός συνόρων, στο όνομα των δήθεν συμμαχικών υποχρεώσεων. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν καθήκον να υπερασπίζουν τα σύνορα, την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Να απεμπλακούμε λοιπόν εδώ και τώρα από αυτό τον υπεριαλιστικό πόλεμο από όλες τις πλευρές.